Στην έλλειψη ασθενοφόρων αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Καρύπογλου, ο οποίος μιλώντας στο Επιλογές και στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι, σχολίασε την κατάσταση που επικρατεί. Σύμφωνα με τον κύριο Καρύπογλου, συμπολίτησά μας το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στην εκκλησία, αλλά δυστυχώς δεν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα να τη μεταφέρουν σε αυτό οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας. Έχω αναφερθεί επανειλημμένως στα ασθενοφόρα. Χθες πληροφορήθηκα ότι λιποθύμησε μια κυρία στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και τηλεφώνησε συνάδελφός μου που βρέθηκε και κατά τύχη στο ΕΚΑΒ και της είπαν ότι δεν έχουμε ασθενοφόρο και δεν πρόκειται να έρθει ασθενοφόρο. Αυτό το οποίο λέτε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν είχαμε ασθενοφόρο. Και την πήγε την κυρία στο νοσοκομείο το αυτοκίνητο και η υπάλληλη της Δημοτικής Αστυνομίας. Γιατί δεν έχουμε ασθενοφόρο, δεν ξέρω τι να σας πω. Τα απανωτά περιστατικά που σημειώθηκαν στα Θερμά, στο Φλάμπουρο και στις Σέρες επιβεβαιώνουν το πρόβλημα. Τα παιδιά σπαρταρούσαν στο. Εδώ όμως, γιατί να μην έχουμε ασθενοφόρο, ήταν όλα κάπου. Ναι, ήταν όλα περιστατικά. Κάπου. Όσα υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν και πόσα υπάρχουν. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο, αν όχι τρία την ημέρα σε υπηρεσία. Άμα ήταν σε. Κυρία Μωραήτη, άμα ήταν σε. Και τι κάνουμε, πεθαίνουμε. Δηλαδή, να παρακαλούμε όταν πάθουμε κάτι να υπάρχει ασθενοφόρο. Γιατί αυτό που μου λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος, επαναλαμβάνω, δεν το έχει καταλάβει. Η υγεία στον νομό Σερών δεν υπάρχει με την έννοια του δημοσίου αγαθού. Ήδη έχουν γίνει 2-3 εταιρείες ασθενοφόρων, ιδιωτικά ΕΚΑΒ, τα οποία, αν χρειαστείς, θα τα πληρώσεις τουλάχιστον 140 ευρώ για να σε μεταφέρουν δεξιά ή αριστερά όπου χρειάζεσαι. Σε ένα νομό που θα έπρεπε να υπάρχουν 10 ασθενοφόρα με τα ανάλογα πληρώματα, υπάρχουν 2 ή 3 τα οποία αναλόγως λειτουργούν, δεν λειτουργούν. Τα πληρώματα είναι πάρα πολύ λίγα. Εμείς χειροκροτούμε. Ναι, αλλά 2 περιστατικά, κύριε Καρύπογλου, τώρα σε τόσο. 3, κύριε Μωραήτη, και στην Ιγρήτα. Ένα ήταν στη Θέρμη. Το ατύχημα. Ένα ήταν στα Θερμά. Στη Θερμά, τα παιδιά από το Φλάμπουρο. Ένα έγινε προχθές πάλι στην Ιγρήτα μέσα, όπου ήρθε το ασθενοφόρο με μισή ώρα τουλάχιστον καθυστέρηση. Από Σέρες, φαντάζομαι. Από Σέρες, διότι στην Τερπνή προβλέφθηκε σταθμό σε ΚΑΒ και δεν έγινε ποτέ. Έχει φτιαχτεί το κτίριο. Τώρα ναι, περιμένουν την απάντηση στην επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος. Ναι, εντάξει. Ναι. Επιστολές δουλειές δεν γίνονται. Εκεί πρέπει να υπάρξει σύσσωμη διαμαρτυρία των κατοίκων. Άρα ένα ατύχημα ακόμα, λέτε, στην Ιγρήτα με μισή ώρα καθυστέρηση. Ναι. Και, και σας λέω χθες ακόμα. Το χθεσινό λιποθυμικό επεισόδιο. Ναι, αυτό είναι τυχαίο. Μπορεί να έγιναν και άλλα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Εγώ αυτά ήρθαν στην αντίληψή μου. Τη δική του απάντηση έδωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΚΑΒ, μιλώντας πάντα στην ίδια εκπομπή. Δεν υπάρχουν τα ασθενοφόρα τα οποία υπάρχουν. Το ξέρουμε εδώ και μια δεκαετία. Τα ασθενοφόρα είναι 3 που εξυπηρετούν τον νομό και περιστασιακά, ένα στην Κίνηση και ένα στο Δοδολίβος. Άντε να έχουμε 4. Είναι πάρα πολύ λίγα για μια έκταση των στρεμάτων που είναι ο νομός και για τον πληθυσμό που έχει την πόλη. Να αναφέρουμε ότι σε αυτά τα ασθενοφόρα το ένα λείπει μόνιμα σε διακομιδή από πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιο υγειονομικό σχηματισμό ή σε τριτοβάθμιο υγειονομικό σχηματισμό που είναι η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή μου λέτε ότι Μου λέτε ότι έχουμε 5 ασθενοφόρα κάθε μέρα στο νομό μας. Όχι, όχι, λέω έχουμε 4. Α, 4 έχουμε. Ωραία, 4. Έχουμε. Μου το κάνετε χειρότερο. 4 σε όλη την έκταση του νομού. Από τα Πορόγια που πάνω από την Καστανούσα μέχρι κάτω στα Κερδίλια. Έχουμε 4 ασθενοφόρα, από τα οποία 4 το ένα φεύγει Θεσσαλονίκη. Το ένα είναι μόνιμα για διακομιδή σε τριτοβάθμιο υγειονομικό σχηματισμό. Δηλαδή από το νοσοκομείο μας στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί να το εξυπηρετεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή έχουμε 3. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Ζητάμε 10 άτομα μόνιμα. Εδώ και 4 και 5 χρόνια κοφεύει η κυβέρνηση, δεν έχει στείλει ούτε ένα στενοφόρο, κοφεύει, να σας πω, και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί πήρε 20 ασθενοφόρα η Κεντρική Μακεδονία, δεν δώσανε ούτε ένα στο νομό Σερών. Τα ασθενοφόρα είναι παμπάλαια, δανειζόμαστε από τη Δράμα, δανείζονται τα παιδιά από την Καβάλα και από όπου αλλού μπορείτε να φανταστείτε. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, πρέπει ο πολιτικός κόσμος, όσοι ασχολούνται με το νομό εν πάση περιπτώσει και όσοι ασχολούνται με τα κοινά, πρέπει να το δουν το θέμα. Οι περιοχές είναι ακάλυπτες 24 ώρες το 24ωρο, πολλές ώρες ακάλυπτες. Φανταστείτε και φτάσαμε, αν φτάσαμε και στο σημείο και μέσα στην πόλη των
στον ιστό της πόλης να υπάρχει και εδώ έλλειψη ασθενοφόρου, καταλαβαίνετε ήταν σε άλλα περιστατικά. Είναι τα γεγονότα.